Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί χορευτές, χορεύτριες, χοροδοί, όλοι αυτοί οι οποίοι συντέλεσαν στο να διοργανωθεί αυτή η απόψινή βραδιά, η βραδιά πολιτισμού. Χωρίς εσάς βεβαίως δεν θα δινόταν η δύναμη και το κουράγιο να προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε για δεύτερη χρονιά το καλό ανταμωθήκαμε. Το παρήγορο είναι ότι ξεκίνησε ευίωνα την πρώτη χρονιά. Βλέπουμε ότι η δεύτερη χρονιά είναι πολύ καλύτερο, φαίνεται ότι θα είναι καλύτερο. Και από εκεί και πέρα βλέπω ότι γίνεται ένας θεσμός και η υποχρέωσή μας είναι να το διατηρήσουμε και για τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως χωρίς τη συμπαράστασή σας, όπως σας είπα, δεν θα μπορούσε να γίνει. Πέρσι η βραδιά ήταν αφιερωμένη σε έναν συνάνθρωπό μας, ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα για τον πολιτισμό, τον Σωτήρη τον Σαββουτζή. Σήμερα είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες ζωής. Και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά βεβαίως και οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, οι οποίοι τους συμπαραστέκονται. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με τον τρόπο του ο καθένας και βεβαίως πάνω απ' όλα και εμείς ως Δήμος θα πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτά τα άτομα. Έτσι λοιπόν λειτουργούν στο Δήμο Νέας Προποντίδας δύο ειδικά σχολεία, ένα στην Πορδαριά και ένα στην Νέα Ποτήρια, τα οποία καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες της περιοχής. Τα παιδιά είναι από το Παλιούρι μέχρι την Ηράκλεια και από περιοχές του Πολυγύρου. Στην αρχή ξεκίνησε δειλά για 4-5 περιπτώσεις που γνωρίζαμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ μεγάλο μαθητικό δυναμικό. Πριν λίγο καιρό λειτουργήσαμε στο Δήμο μας 5 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Τα δύο από αυτά είναι κέντρα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένα στην Πορταριά και ένα στην Καλλικράτεια, για να συμπεριλάβει παιδιά της περιοχής. Είναι πλήρως εξοπλισμένα, πλήρως επανδρωμένα. Εσείς θα είστε αυτοί οι οποίοι θα το διαδώσετε και θα ενημερώσετε ότι λειτουργούν και αυτές οι κοινωνικές δομές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες από ράπες αμαία, από τα σχολεία που σας ανέφερα, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να αποδείξουν σε εμάς τι αξίζουν και τι μπορούν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και περισσότερες δεξιότητες από αυτές που πιστεύουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οργανωτές, στον Ανδρέα, στη Ρίτσα και βεβαίως και στην Μηθώρα Εθελοντών, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτούς τους δυο. Ένα χειροκρότημα γιατί άοπνα δούλεψαν για την απόψινή βραδιά. Κηρύσουμε λοιπόν το δεύτερο «Καλώς ανταμωθήκαμε». Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση, να το απολαύσουν και οι συμμετέχοντες και οι παρευρίσκοντες. Ευχαριστώ πολύ.